Γεια σας. Εγώ θα σας πω δύο πράγματα σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή της Ελλάδος σε αυτό το πρόγραμμα. Δουλεύοντας για λογαριασμό του Υπουργείου Πολιτισμού, μάλλον εκπροσωπώντας το Υπουργείο Πολιτισμού στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στην Επιτροπή Πολιτισμού, δούλεψα για αυτό το πρόγραμμα των Ευρωπαϊκών Πολιτιστικών Διαδρομών για 23 χρόνια, που ήμουνα σαν υπάλληλος της Διεθνής Σχέσης και μετά σαν Γενική Διευθύντρια Σύγχρονου Πολιτισμού. Το πρόγραμμα αυτό είναι ένα πρόγραμμα που υπηρετεί στην κυριολεξία την πολιτιστική διπλωματία, εκτός από την οικονομία, που είναι ένα στοιχείο του πολιτισμού. Το Συμβούλιο της Ευρώπης προσπάθησε να αναδείξει τα στοιχεία της οικονομίας που βρίσκονται μέσα στον πολιτισμό και να τα συνδέσει με τον τουρισμό και να δημιουργήσει τον πολιτιστικό τουρισμό. Έτσι, μέσα από την Επιτροπή που συμβούλευε το Συμβούλιο της Ευρώπης για τις Ευρωπαϊκές Πολιτιστικές Διαδρομές, στο οποίο είχα την τιμή να είμαι πρόεδρος, αντιπρόεδρος, μέλος που υπηρέτησα πολλά χρόνια, γνώρισα όλους τους ανθρώπους και ειδικά των περιφερειών της Ευρώπης που εισηγήθηκαν πολιτιστικές διαδρομές, οι οποίες έδειχναν την ταυτότητα και την ιστορία του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Έδειχναν τις διαδρομές των ανθρώπων, των επιστημόνων, των επαγγελματιών, των καλλιτεχνών, των περιηγητών. Αυτός ήταν και ο στόχος του Συμβουλίου της Ευρώπης, να αναδείξει την ιστορία και τον πολιτισμό, αλλά και να δώσει δυνατότητα για ένα διαπολιτισμικό διάλογο, δηλαδή να δυναμώσει την ευρωπαϊκή ταυτότητα και να ανοίξει δρόμους συνεργασίας των χωρών μεταξύ τους και ιδιαίτερα των πρωτευουσών με την περιφέρεια, των χωρών της κεντρικής Ευρώπης με τη Νότια Ανατολική Ευρώπη, με τη Βόρεια Ευρώπη, με τη Νότια Ανατολική Ευρώπη και τις χώρες του Καυκάσου. Και αυτό το κατάφερε μέσα από αυτό το πρόγραμμα. Είναι το πιο δυνατό πρόγραμμα, γι' αυτό και σήμερα, τώρα στη Λούκα της Τοσκάνης, γιορτάστηκαν τα 30 χρόνια αυτού του προγράμματος. Στη Λούκα συναντήθηκαν όλες οι πολιτιστικές διαδρομές και αυτή τη στιγμή από 29 είναι 32, μετέχουν συνεχώς και περισσότερες χώρες και αυτές που είχαν μέχρι τώρα αρνηθεί, διότι πληρώνουν ένα ποσοστό γεωγραφικά και αναλογικά με τον πληθυσμό τους. Και επειδή είναι ένα πρόγραμμα που θέλει τη συνεργασία πολλών φορέων, θέλει τη συμμετοχή και το διάλογο, δεν είχε στην αρχή πάρα πολλές χώρες που είχαν ενδιαφερθεί. Όταν είδαν όμως τα ωφέλη για τον πολιτιστικό τουρισμό, τον περιπατητικό τουρισμό, τον πάσης φύσεως τουρισμό σε όλη την Ευρώπη, οι χώρες ξεκίνησαν να μετέχουν δυναμικά. Στην τελευταία συνάντηση στη Λούκα, στο φόρουμ, μας ανακοίνωσαν ότι θα μετέχει η Φιλανδία, θα μετέχει το Σαν Μαρίνο και η Τουρκία. Και νομίζω ότι έπεται συνέχεια καλή. Τελειώνοντας την καριέρα μου από το Υπουργείο Πολιτισμού, μου ζήτησαν άνθρωποι που δουλεύουν με τον κύριο Μπελαντή και είχα την τιμή ο κύριος Μπελαντή να μου προτείνει να είμαι, λόγω της εμπειρίας μου, η εκπρόσωπος του δικτύου στην Ελλάδα, δεδομένου ότι η Ελλάδα μέχρι τώρα δεν μετείχε. Το Υπουργείο Τουρισμού δεν ήξερε το πρόγραμμα, δεν ξέρω για ποιους λόγους, και ήταν μια ευκαιρία να έρθω σε επαφή με το σύνδεσμο. Now the floor to Mrs. Zoe Kazazaki, representative of EHWTA in Greece. Να μου ζητήσουν να κάνω μια ανακοίνωση για το πρόγραμμα και παρουσίαση του προγράμματος στη Θεσσαλονίκη το 2015 και από αυτή την ανακοίνωση είδα ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, διότι η ανάγκη εξωστρέφειας των ιαματικών παιδών Ελλάδος φάνηκε καθαρά η βούληση να ξεκινήσουν συνεργασίες με το εξωτερικό και αυτό ήταν μια καλή ευκαιρία. Μέσα από την συνεργασία με την ΕΙΤΑ, όπως λέγεται, συνδεδεμένα, αναδείχθηκαν οι οδοί συνεργασίας που έχει ΕΙΤΑ και οι ιαματικές πηγές και οι Λουτροπόλεις μόνες τους και μαζί με τον σύνδεσμο.
Ο Σύνδεσμος αυτή τη στιγμή είναι ένα σημείο αναφοράς εξαιρετικό για τις αιματικές πηγές, διότι ο κύριος Δανάς, εκπροσωπώντας το Σύνδεσμο, μετέχει και στην Εκτελεστική Επιτροπή, από ό,τι ξέρω, και ενημερώνει τα μέλη για όλες τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται στα πλαίσια του Συνδέσμου αυτού. Οι δραστηριότητες αυτές είναι πολύ σημαντικές για τις ελληνικές λουτροπόλεις, από ό,τι ξέρω τις ανάγκες τους. Είναι η συμμετοχή της ΕΙΤΑ στις μεγάλες εκθέσεις του εξωτερικού, που γίνονται πολύ συχνά. Η κάθε Λουτρόπολη και ο Συνδέσμος μπορεί να μετέχει χωρίς να πληρώνει συμμετοχή, να μετέχει στο περίπτερο του Συνδέσμου. Βέβαια, η κάθε Λουτρόπολη και ο Συνδέσμος πληρώνουν ένα ποσό συμμετοχής στην ΕΙΤΑ, το οποίο καλύπτει όλες τις ανάγκες αυτές και όλα τα προγράμματα για τα οποία τρέχουν οι άνθρωποι της ΕΙΤΑ. Υπάρχει μια πολύ δυναμική ομάδα που αποτελείται από εκπροσώπους λουτροπόλεων όλης της Ευρώπης, που εκλέγονται και επιλέγονται και βοηθούν πάρα πολύ τα μέλη, και τα παλιά και τα καινούργια, να μετάσχουν στις εκθέσεις, να μετάσχουν στα ευρωπαϊκά προγράμματα, να δημιουργηθούν δηλαδή συνεργασίες χρηματοδότησης. Αλλά το πιο σημαντικό από όλα, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι σήμερα δεν είχε προγράμματα για τις πολιτιστικές διαδρομές, είναι να δημιουργήσουν, να παρουσιάσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το πρόγραμμα ή μέρος του προγράμματος, όπως είναι ο Άτλας των Ευρωπαϊκών Πολιτιστικών Διαδρομών που παρουσιάστηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι όλες οι δραστηριότητες που ανέδειξαν το πόσο σημαντικές είναι οι λουτροπόλεις και ο ρόλος τους και για τις χώρες και για τις περιφέρειες, για τις πόλεις και ειδικά για τις, περιφερειακές πόλεις που δεν είναι αναδειγμένες μέσα από τον τουρισμό. Δεν έχουν προβληθεί. Είναι μια ευκαιρία να προβληθούν. Έτσι, αυτή τη στιγμή έχουμε προγράμματα για τις ευρωπαϊκές πολιτιστικές διαδρομές και εδώ έχουμε μια πολύ αξιόλογη, μια από τις αξιόλογες ευρωπαϊκές πολιτιστικές διαδρομές που είχα την τύχη να συνεργαστώ με τους ανθρώπους που αποτελούν την ομάδα και το team, οι οποίοι δουλεύουν με επαγγελματικό ενδιαφέρον, διότι είναι υπάλληλοι γραφείων τουρισμού των Λουτροπόλεων ή της υπάλληλης της ΕΙΤΑ και ξέρουν τα θέματα πάρα πολύ καλά, ώστε και την Ευρωπαϊκή Ένωση να πείσουν για το πώς πρέπει να οργανωθούν τα προγράμματα αυτά που θα δώσουν συνεργασίες στις Λουτροπόλεις, αλλά και το να υπάρχουν πιστώσεις, και όπως υπάρχουν πιστώσεις αυτή τη στιγμή και πρέπει να τις δίνουν όλες οι Λουτροπόλεις, και να μετάσχουν, διότι θα δημιουργηθεί μια προβολή η οποία θα δώσει τη δυνατότητα της ευμάρειας και της τουριστικής ανάπτυξης για την κάθε περιοχή. Θα σταματήσω εδώ, είναι πολύ μεγάλο το θέμα, θα το ακούσετε τις μέρες αυτές που θα υπάρχει και το Café of Europe και η Γενική Συνέλευση και θα ζητούσα από τις ελληνικές λουτροπόλεις να δείξουν ενδιαφέρον, διότι δεν είναι απλά ένα πρόγραμμα που θα τις κάνει να τρέχουν σε μία πόλη του εξωτερικού για να μετάσχουν απλά σε μία συζήτηση. Είναι ένα πρόγραμμα που δίνει πρακτικές διεξόδους στις Λουτροπόλεις και ήδη αυτή τη στιγμή, εκτός από τις τρεις Λουτροπόλεις, τα Λασπόλουτρα Καβάλας, το Λουτράκι Κορυφίας, το Πόζα που έδειξε το πρώτο ενδιαφέρον για αυτό το πρόγραμμα, αλλά και οι δύο άλλες Λουτροπόλεις, υπάρχουν και άλλες Λουτροπόλεις που έχουν προετοιμάσει τα ντοσιέ υποψηφιότητας και πληρούν όλα τα κριτήρια σύμφωνα με τα κριτήρια που έχει θέσει η Επιστημονική Επιτροπή και είναι, παραδείγματος χάρη, είναι η Ρόδος, είναι το... μπορεί να σας τα πει και ο κύριος Καραγιάννης αυτά, αλλά εγώ επειδή ασχολήθηκα με τα ντοσιέ υποψηφιότητας, είναι η Ρόδος, είναι η Μυτιλίνη, είναι τα Λουτρά Αγίας Παρασκευής Χαλκιδικής, είναι η Εδιψός, που έχει μια τρομερή ιστορία. Και με αυτόν τον τρόπο νομίζω ότι αν οι πόλεις αποφασίσουν να μετάσχουν, θα δοθεί η δυνατότητα και στο Υπουργείο Τουρισμού και στο Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά και στο Υπουργείο Γεωργικής Ανάπτυξης, διότι τρία υπουργεία, σύμφωνα με το Συμβούλιο Ευρώπης,
και με τη νέα απόφαση της Επιτροπής Πολιτισμού, της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, πρέπει να ασχοληθούν με τις ευρωπαϊκές πολιτιστικές διαδρομές. Δεν μπορεί μόνο το Υπουργείο Πολιτισμού που μετέχει στις Επιτροπές ή μετέχει στην Επιτροπή Πολιτισμού. Πρέπει το Υπουργείο Τουρισμού να συνεργαστεί με το Υπουργείο Πολιτισμού και με το Υπουργείο Γεωργικής Ανάπτυξης. Διότι οι πολιτιστικές διαδρομές πιάνουν όλους αυτούς τους τομείς. Και ειδικά το περιβάλλον, το τοπίο, έχουν σχέση με τη γεωργία, με τον αγροτουρισμό. Όλα αυτά. Θα σας ευχαριστώ. Now the floor to Mr. Ioannis Karagiannis, Mayor of Lagadas City, President of the Association of the Hellenic Thermal Springs. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη της ΕΙΤΑ, θα ήθελα να συγχαρώ καταρχήν τον φίλο τον Γιώργο Τογκιόνη, τον Δήμαρχο του Τρακίου Αγίου Θεοδόρου, για την πολύ μεγάλη επιτυχία να διοργανώσει για πρώτη φορά στην Ελλάδα τη Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Ιστορικών Μητροπόλεων. Εμείς, ο Σύνδεσμος Δήμων Γεωματικών Πηγών, μετά από 2 χρόνια συμμετοχής στην ΕΙΤΑ και θεωρώ έντονη συνεργασία σε όλα τα ζητήματα του θερμαλισμού, είναι ιδιαίτερη χαρά για μας να αποδεχόμαστε στην Ελλάδα εκπροσώπους Ευρωπαϊκών Περιφερειών, Δήμων αλλά και μεγάλων ιστορικών ευρωπαϊκών λουτροπόλεων που έχουν πραγματικά καταφέρει πολλά στην προαγωγή και την ανάπτυξη των γεωματικών πηγών. Ο θερμαλισμός γεννήθηκε πριν 2.500 χρόνια στο Αιγαίο και όχι μόνο προήγαγε την υγεία των ανθρώπων, αλλά ήταν και ζήτημα πολιτιστικό. Είναι γνωστές οι αναφορές του ιστορικού Ηρόδοτου, αλλά και του πατέρα της ιατρικής και της υδροθεραπείας Ιπποκράτη, σύμφωνα με τις οποίες εδώ στη χώρα μας άρχισε το πολύ όμορφο ταξίδι του θερμαλισμού που συνέχισαν και το διέδωσαν στη συνέχεια παντού οι Ρωμαίοι. Για μας, στον Σύνδεσμο Δήμων Γεωματικών Πηγών Ελλάδας, η συμμετοχή στην ΕΙΤΑ, αν θέλετε, ήταν μια στρατηγική επιλογή. Η επαφή με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς ήταν απόλυτη ανάγκη. Από τις αρχές του 2015, όταν αναλάβαμε τη δίκηση του Συνδέσμου, θελήσαμε να άρουμε την απομόνωση των ελληνικών γεωματικών πηγών. Και αυτό το λόγο καλέσαμε την κυρία Καζαζάκη σε συνεδρίαση, να θυμάστε, του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να ενημερώσουμε τα μέλη μας για τις δράσεις της ΕΙΤΑ και να ξεκινήσουμε στην εργασία. Πέρασε πολύ χρόνο από τότε. Σήμερα έχουν ενταχθεί στην ΕΙΤΑ, εκτός από το Σύνδεσμο, το Κεντρικό Σύνδεσμο Δήμων Γεωματικών Πηγών Ελλάδας, ο οποίος συμμετέχει ως Associated Member, άλλα 3 μέλη μας που συμμετέχουν σαν Active Members. Ο Δήμος Λουτρακίου Αγίων Θεοδόρων, ο Δήμος Καβάλας από τη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και ο Δήμος Ομοπίας, που είναι εδώ ο φίλος ο Δημήτρης Οπίνος, που είναι και ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου, ο Δήμαρχος. Ευελπιστούμε ότι στους επόμενους 2 μήνες θα έχουμε και άλλους δύο Δήμους μέλη μας, οι οποίοι θα συμμετέχουν απευθείας στην ΕΙΤΑ ως active members. Αν κάνουμε ένα μικρό απολογισμό τι καταφέραμε σε αυτό το διάστημα τη συνεργασία μας στην ΕΙΤΑ, θεωρώ ότι σίγουρα είναι θετικός. Καταρχήν, επιδιώξαμε τη μεταφορά τεχνογνωσίας από τον ευρωπαϊκό χώρο στην Ελλάδα. Διοργανώσαμε μερίδα με τη συμμετοχή του μέλους της Επιστημονικής Επιτροπής της ΕΙΤΑ, τον κύριο Μάριο Κρεσέντε, πριν από λίγο τον είδα, με θέμα τη λειτουργία των ιαματικών πηγών στην Ισπανία. Γιορτάσαμε την Παγκόσμια ημέρα νερού στην πλατεία Συντάγματος, σημειολογικά στο κέντρο της Αθήνας, σε συνεργασία με ανάλογες δράσεις σε όλη την Ευρώπη. Παρακολουθήσαμε ημερίδες σε ευρωπαϊκές μητροπόλεις για τις ιαματικές πηγές. Μια σειρά από μέλη μας ήταν πάντοτε εντός του παρόν. Κατά αυτόν τον τρόπο, στελέχη των δικών μας ιαματικών πηγών γνώρισαν από κοντά καλές πρακτικές και συνεργάστηκαν με στελέχη αντίστοιχων ευρωπαϊκών ιαματικών πηγών πάνω στο management και στο marketing. Η δικτύωση που επιδιώκουμε γίνεται κάθε μέρα πράξη και νομίζω ότι αυτή η διαδικασία στον ελληνικό χώρο μόνο έχουμε να κερδίσουμε. Κατά αυτόν τον τρόπο, συμπληρώνονται και η σημαντική δουλειά που γίνεται από το Σύνδεσμο και τα μέλη του, όλα τα μέλη του, πάνω στις αναγνωρίσεις των φυσικών πόρων, στις αδειοδοτήσεις των εγκαταστάσεων και στη χρηματοδότησή τους μέσα από το ΕΣΠΑ. Αν θέλουμε να γίνουμε πιο ειδικότεροι, καθημερινά αιρετοί από τους Δήμους μέλη μας, αλλά και διοικητικοί υπάλληλοι, προσπαθούν τόσο στο θέμα των αναγνωρίσεων των φυσικών πόρων ως ιαματικών, όσο και στο θέμα των αδειοδοτήσεων των εγκαταστάσεών μας.
σημεία και δεδομένα που είχαμε μείνει πολύ πίσω τα προηγούμενα χρόνια στην Ελλάδα. Σήμερα έχουμε 113 κατηθειμένους φακέλους στο Υπουργείο Τουρισμού και έχουμε λάβει 43 ΦΕΚ αναγνώρισης. Επίσης, 25 ιαματικές πηγές συνεργάζονται με την Ειδική Υπηρεσία Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων και Προώθησης, προκειμένου να λάβουν ειδικό σήμα λειτουργίας, ενώ άλλες δουλεύουν τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Ο ρόλος του συνδέσμου, βέβαια, είναι κομβικός και σε κάθε περίπτωση αφορά τη συνεργασία με τα στελέχη των Δήμων Μελών, είτε τη συνεργασία με τα στελέχη του Υπουργείου Τουρισμού, συντονίζοντας τις δύο πλευρές, ώστε να καταφέρουμε να είμαστε αποτελεσματικοί. Έτσι, αυτό μας έδωσε το δικαίωμα να προχωρήσουμε παρακάτω και να ασχολούμαστε ταυτόχρονα και με την ανάπτυξη των ιαματικών μας πηγών. Κάτι που πριν από μερικά χρόνια θεωρούνταν όχι μόνο ανέφικτο, αλλά ίσως και αστείο. Όταν ξεκινήσαμε το 2015, χωρίς αναγνωρίσεις των φυσικών πόρων και χωρίς αδειοδοτήσεις, δεν μπορούσαμε να προχωρήσουμε. Ήταν οι αναγκαίες προϋποθέσεις. Σήμερα πήγαμε ένα βήμα παραπάνω, όπως προείπα. Ασχολούμαστε με τις οικονομονετικές μελέτες που απαιτεί ο ελληνικός νόμος μετά από το ΦΕΚ αναγνώρισης. Ασχολούμαστε με το κομβικό κομμάτι και αυτό που είναι η επόμενη μέρα της χρηματοδότησης των εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης των ιαματικών πηγών. Πάντα σε συνεννόηση με τις πηγές, με τους Δήμους και με το Υπουργείο Τουρισμού και το ειδικό πρόγραμμα του ΕΠΑΝΕΚ. Ασχολούμαστε με τη νέα σχέση που επιδιώκουμε να εδραιώσουμε με τον Εθνικό Ασφαλιστικό Οργανισμό, τον ΕΟΠΗ. Ο ρόλος του ΕΟΠΗ κρίσιμος τόσο στο εθνικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο εφαρμογής της Οδηγίας Ευρωπαϊκής Ένωσης 24 του 2011 για την διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη. Η οδηγία δουλεύει μέσα από τον ΕΟΠΗ και ήδη ο αντίστοιχος ΕΟΠΗ της Πολωνίας ζήτησε στοιχεία για τις ιαματικές πηγές με τις οποίες μπορεί να συνεργαστεί στην Ελλάδα. Μία από τις δράσεις πάνω στις οποίες συνεργαζόμαστε με τον ΕΟΠΗ είναι το πρόγραμμα του τουρισμού υγείας, στο οποίο κάτω από τη σφραγίδα του ΕΟΠΗ θα συγκεντρωθούν όλοι οι Έλληνες πάροχοι τουρισμού υγείας. Φυσικά, παράλληλα, συνεχίζουμε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού για την ψήφιση της ΣΚΙΑ με τις τεχνικές προδιαγραφές των υδροθεραπευτηρίων μας, οι οποίες θα λέγονται στο εξής μονάδες ιαματικής θεραπείας και των κέντρων ιαματικού τουρισμού θερμαλισμού. Κάτι τέτοιο θα ανοίξει τον δρόμο για τις χορηγήσεις ειδικού σήματος λειτουργίας στις εγκαταστάσεις μας. Πρόσφατα έγινε δεκτή η πρότασή μας από το Υπουργείο Τουρισμού και στις επόμενες μέρες ξεκινάει τις συνεδριάσεις η ομάδα εργασίας που θα ασχοληθεί με την υπουργική απόφαση για τη διανομή του ιαματικού φυσικού πόρου. Ένα ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα για την ανάπτυξη των ιαματικών πηγών. Στην ομάδα εργασίας συμμετέχουν ελάχιστοι κρατικοί φορείς και βέβαια ο Σύνδεσμος Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας, ο οποίος με νόμο του ελληνικού κράτους αντιπροσωπεύει τους Δήμους στα διοικητικά όρια τα οποία βρίσκονται οι ιαματικές πηγές. Στους επόμενους μήνες, στη λογική της εξωστρέφειας, θα συμμετάσχουμε σε τρεις τουριστικές εκθέσεις, ξεκινώντας από την Νόστος Expo στην Άφακτο 13 έως 16 Οκτωβρίου, μια έκθεση που αφορά τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Συνεχίζουμε στην Αθήνα 19 έως 22 Οκτωβρίου στη Μύτε και τελειώνουμε στη Φιλοξένεια 16 έως 19 Νοεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όπως βέβαια, όλα τα μέλη μας θα μπορούν να συμμετέχουν σε αυτές τις εκθέσεις, σε αυτή την κίνηση εξωστρέφειας του Συνδέσμου. Και βέβαια, δεσμευόμαστε να συμμετάσχουμε ανελιπώς στο πρόγραμμα της ΕΙΤΑ σε όλες τις εκφάσεις. Ο ελληνικός ιαματικός τουρισμός και κατ' επέκταση ο ελληνικός τουρισμός υγείας θεωρώ κατά τεκμήριον πλέον ότι έχει τεράστιες δυνατότητες. Οι ελληνικοί ιαματικοί φυσικοί πόροι είναι αναφυσβήτητα καταπληκτικής ποιότητας και μπορούμε να στηριχτούμε σε αυτό για να δημιουργήσουμε. Η συνεργασία μας με θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ασχολούν με τις ιαματικές πηγές είναι για μας στρατηγική επιλογή και σε αυτόν τον τρόπο να συνεχίσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.